Πολλοί κριτικοί εκτός από το λάδι τους βγάζουν και το κρασί τους. Το γνωστό ρωμαϊκό είναι το σπιτικό κρασί που αρκετοί φτιάχνουν με μεγάλο μεράκι, το οποίο γίνεται και αντικείμενο σύγκριση σε πολλές συζητήσεις. Για να δουν όμως σε ποιον ανήκει το καλύτερο, διοργανώθηκε βραδιά εινογευσίας με κρασιά χωρική συνοποίηση στην Κρύα Βρύση του Δήμου Πλατανιά, από τον Αναπτυξιακό Φορέα Τα Όμορφα Χωριά μας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πανέθυμου. Έχουν φέρει 73 παραγωγή, όχι μόνο από τα δύο χωριά και από τα γύρω χωριά. Αυτή είναι η πρώτη φορά που διοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση. Είναι πολύ σημαντική, πιστεύω, για τα χωριά, μας γενικότερα. Γιατί όλοι στα χωριά μας εινοποιούν στο σπίτι τους κρασί. Άρα είναι μια ευκαιρία να κάνουμε μια αξιολόγηση από τους εκλεκτούς αξιολογητές και να δούμε πού βρισκόμαστε. Στόχος μιας βραδιάς, η οποία θα κλείσει φυσικά και συζητώντας αλλά και διασκεδάζοντας, είναι να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε όλο αυτό το μοντέλο το αναπτυξιακό που έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια να λέμε σαν αγροτουρισμό. Ομάδα 4 εινογευστών δοκίμασε απομονωμένη περισσότερα από 70 κρασιά που έφεραν οι κάτοικοι των γύρω χωριών και τα χώρισε σε 3 κατηγορίες. Σε εκείνα που είναι 5 ετών και κάτω, πάνω των 5 ετών και ανάλογα την ποικιλία. Γενικά τα βρήκαν ποιοτικά, ωστόσο αν και πρόκειται για κρασί μη εμπορεύσιμο, οι ειδικοί πρότειναν στους παραγωγούς να ενημερώνονται για το πώς να βελτιώσουν το κρασί τους. Αυτό που μπορώ να πω, γιατί άλλες είναι άλλες ποικιλίες, άλλα είναι ρωμαϊκά, άλλα είναι πιο παλιά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, σχεδόν στο 100% είναι φτιαγμένα με φροντίδα και με μεράκι. Αυτό βλέπουμε εμείς. Πρέπει να ασχοληθούν λίγο περισσότερο, να καλυτερέψουν τις γνώσεις τους, είτε ρωτώντας τοπικούς γεωπόνους συνολόγους, είτε μελετώντας ίσως, να βελτιωθεί λίγο η ποιότητα και του τοπικού κρασιού, γιατί δεν πρέπει να χαθεί, πρέπει και αυτό να μείνει, να το στηρίξουμε και να το βελτιώσουμε. Μετά την εινογευσία, όλοι οι παραγωγοί και διοργανωτές έδωσαν ένα ραντεβού στο παλιό ελαιουργείο της περιοχής, όπου τους περίμεναν μουσική, ρακοκάζανο, πολλοί μεζέδες και φυσικά άφθονο κρασί.